Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σήμερα Πέμπτη διεξάγονται οι εθνικές εκλογές που προκήρυξε πρόωρα η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, προκειμένου να αποκτήσει ανανεωμένη εντολή για να προχωρήσει στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το Brexit. Οι εκλογές διεξάγονται βέβαια στον αρνητικό απόέχο των πρόσφατων αιματηρών τρομοκρατικών επιθέσεων στο Μάντσεστερ και το Λονδίνο, με το ποσοστό των συντηρητικών της Πρωθυπουργού να μειώνεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων έναντι των αρχικών εκτιμήσεων που έκαναν λόγο για άνετη επικράτησή τους. Σήμερα διεξάγεται και το Euro Working Group στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, το οποίο αναμένεται να εξετάσει περισσότερο το θέμα της ελάφρυνσης του χρέους και λιγότερο το ζήτημα των ανοιχτών προαπαιτούμενων της δεύτερης αξιολόγησης. Περιμένουμε ένα πολιτικό σήμα από την πολιτική ηγεσία της Ευρώπης. Ελλάδα, επενδυτές και αγορές είναι έτοιμοι και περιμένουν το λευκό καπνό ότι μπορούν να μας εμπιστευτούν, διεμήνησε χθες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Την Ατζέντα 2020 παρουσίασε ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, στην οποία και αναπτύσσει το στρατηγικό σχέδιο του ομίλου για τα επόμενα χρόνια. Η Ατζέντα περιλαμβάνει τον διαχωρισμό του ομίλου σε δύο λειτουργικούς πυλώνες, την Τράπεζα Πειραιώς και την Πειραιώς Legacy Unit, στην οποία και θα συγκεντρωθούν τα στοιχεία της τράπεζας που αποτελούν τροχοπέδι στην ανάπτυξή της. Πίσω από αυτή τη στρατηγική βρίσκεται η επιθυμία να γίνει μια νέα αρχή, ώστε ο υγιής πυλώνας της Τράπεζας Πειραιώς να επανακτήσει την δυναμική της, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων στις προοπτικές της τράπεζας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 778,53 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,55% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.